Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το νομοσχέδιο για την διαμεσολάβηση στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις είναι ομολογουμένως ένα από τα πιο σημαντικά νομοσχέδια στον χώρο της δικαιοσύνης που έχουν κατατεθεί τα τελευταία χρόνια. Και είναι από τα πιο σημαντικά νομοσχέδια γιατί αλλάζει ριζικά και εμείς προσθέτουμε ότι αλλάζει σε αρνητική κατεύθυνση τον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης της χώρας μας. Το ότι δεν έτυχε της δημοσιότητας και της προβολής που θα έπρεπε να τύχει, με βάση και τη σημασία του, έχει να κάνει με το γεγονός ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν προσφέρεται για δικοματικές ή άλλου τύπου αντιπαραθέσεις, γιατί στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο υπάρχει συμφωνία, αν όχι ταύτιση, και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγής. Το νομοσχέδιο αυτό το προετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ από την προηγούμενη κυβέρνηση, κηρύχθηκε αντισυνταγματικό και το επανέφερε η Νέα Δημοκρατία με ελάχιστες αλλαγές, κρατώντας την ουσία του αναλύωτη. Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για αποκλειστικά υποχρεωτική διαμεσολάβηση σε ένα εύρος διαφορών. Το δε σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας περιορίζει κάπως την υποχρεωτικότητα για να ξεπεράσει το σκόπελο της αντισυνταγματικότητας, την περιορίζει όμως φαινομενικά, όπως θα πούμε και παρακάτω, αυξάνει όμως το εύρος των διαφορών που καλύπτει η διαμεσολάβηση. Ο δεύτερος λόγος που αυτό το νομοσχέδιο δεν έτυχε της απαιτούμενης προβολής έχει να κάνει και με τη στάση της ηγεσίας των δικηγορικών συλλόγων, που ενώ στην αρχή εμφανίζονταν δήθεν αγωνιστικοί εναντίον του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, στην πορεία ανέκρουσαν πρίμναν, αφού πρώτα μπήκαν σε ένα παζάρι με την κυβέρνηση για πλευρές του νομοσχεδίου, αφήνοντας όμως και αυτή στην ουσία, την ουσία του νομοσχεδίου στο απειρόβλητο. Τι αφορά το νομοσχέδιο, γιατί μιλάμε ουσιαστικά? Μιλάμε για μια ευρύτατη ιδιωτικοποίηση, για μια ευρύτατη ιδιωτικοποίηση του τρόπου απονομής της δικαιοσύνης στο όνομα της επιτάχυνσης, με μεγάλα θύματα τα λαϊκά στρώματα που έχουν ανάγκη προσφυγής στα δικαστήρια, καθώς στην ίδια ακριβή απονομή της δικαιοσύνης προστίθεται μια υποχρεωτική εξοδικαστική προδικασία, ένα υποχρεωτικό προστάδιο το οποίο είναι και κοστοβόρο και αδιαφανές και κυρίως, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, δημιουργεί ένα πλαίσιο ασφυκτικό έτσι ώστε το κάθε φορά αδύναμο μέρος μιας ιδιωτικής διαφοράς να υποχωρεί μπροστά σε κάθε είδους πιέσεις και εκβιασμούς. Γι' αυτό μιλάμε. Ούτως ή άλλως, όταν πρόκειται για ιδιωτικές διαφορές, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα δύο μέρη δεν είναι σχεδόν ποτέ ούτε ίσα ούτε ισότιμα. Δεν είναι ίσος, για παράδειγμα, ο εργοδότης και ο εργαζόμενος. Δεν είναι ισότιμη η τράπεζα και ο δανειολήπτης που έχει ανάγκη. Ούτε είναι ίσος ο σύζυγος που ασκεί ενδοοικογενειακή βία και ο ψυχολογικά τραυματισμένος σύζυγος που ζητά την επινέλεια των παιδιών. Η ισοτιμία είναι τυπική και η πραγματική ανισοτιμία πηγάζει από την άνηση οικονομική και κοινωνική δύναμη του κάθε μέρους. Και αντί αυτή η ανισοτιμία που υπάρχει στην πράξη, όσο είναι δυνατόν, να μειώνεται στο πλαίσιο της προσφυγής στα δικαστήρια, αυτή η ανισοτιμία όχι μόνο διατηρείται, αλλά και ενισχύεται, γενικεύεται μέσα από τα παραδικαστήρια ουσιαστικά που φτιάχνεται υπό το μανδύα της διαμεσολάβησης. Από πού προκύπτει αυτή η εκτίμηση? Πρώτον, προκύπτει από την υπαγωγή σε αυτή την υποχρεωτική προδικασία όλων των διαφορών του μονομελούς και πολυμελούς πρωτοδικείου κατά την τακτική διαδικασία και της πλειοψηφίας των οικογενειακών διαφορών με κάποιες εξαιρέσεις. Με λίγα λόγια, καθιερώνεται η υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης σε ένα ευρύτατο πεδίο ιδιωτικών διαφορών. Ακόμη όμως και όσες διαφορές μένουν εκτός αρχικά,
θα μπορούν να ενταχθούν στην πορεία, στην διαμεσολάβηση, από τη στιγμή που δίνεται η δυνατότητα από τον νόμο για την επιβολή ρήτρας διαμεσολάβησης, εάν συμφωνήσουν τα συμβαλόμενα μέρη. Να λοιπόν, γιατί το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης μόνο φαινομενικά περιορίζει κατά την υποχρεωτικότητα, ενώ στην πράξη δίνει τη δυνατότητα με τη ρήτρα διαμεσολάβησης όλες σχεδόν αυτές οι διαφορές να υπάγονται εκεί. Και που φυσικά και εδώ μόνο τυπικά θα είναι ελεύθερη αυτή η συμφωνία, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις θα εξαναγκάζονται τα αδύναμα μέρη να δέχονται τη ρήτρα διαμεσολάβησης, παραδείγματος χάρη σε μια εργατική σύμβαση ή σε μια ασφαλιστική σύμβαση. Ας φανταστούμε... μπορείτε να συζητήσετε μετά. Λοιπόν, ας φανταστούμε έναν εργαζόμενο που έχει ανάγκη να πιάσει δουλειά. Υπάρχει ποτέ περίπτωση αυτός ο εργαζόμενος να απορρίψει τη ρήτρα διαμεσολάβησης? Και υπάρχει ποτέ περίπτωση αυτός ο εργαζόμενος να μην γίνει στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης θύμα πιέσεων και εκβιασμών για να δεχτεί λύσεις σε βάρος του, προκειμένου να αποφύγει μια χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία? Φυσικά και όχι. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια υποχρεωτική ιδιωτικού χαρακτήρα προδικασία, η οποία και επιβάλλεται με αυστηρές χρηματικές ποινές. Από πού αλλού προκύπτει ο προβληματικός χαρακτήρας της διαμεσολάβησης? Από το κόστος της διαδικασίας. 50 ευρώ στην αρχική του φάση και μετά 80 ευρώ την ώρα για τον διαμεσολαβητή, χώρια την αμοιβή του δικηγόρου και μάλιστα χωρίς να είναι και βέβαιη η επίτευξη συμφωνίας. Άρα μιλάμε για ένα υπέρογκο κόστος που καλούνται να πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα που έχουν ανάγκη προσφυγή στη δικαιοσύνη. Ο προβληματικός χαρακτήρας προκύπτει επίσης και από τον ίδιο το χαρακτήρα της διαδικασίας. Αφού μιλάμε για μια διαδικασία χωρίς καμιά εγγύηση, χωρίς καμιά δημοσιότητα, δεν τηρούνται ούτε πρακτικά και χωρίς καμιά απολύτως διαφάνεια που είναι εκ των όνου κάνευ σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών. Η αρχή της δημοσιότητας δεν είναι κάτι επιμέρους, κάτι περιθωριακό, περιφερειακό. Είναι βασική δικονομική αρχή, η οποία δεν τηρείται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και πού οδηγούμαστε? Οδηγούμαστε σε αυτά που βλέπουμε στις αμερικανικές ταινίες. Τέτοιοι θεσμοί μπήκαν και στον ποινικό κώδικα. Και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με τη σημερινή κυβέρνηση. Και τέλος, ο ταξικός χαρακτήρας του θεσμού της διαμεσολάβησης προκύπτει ξεκάθαρα αν δει κανείς ποιοι ζητούσαν επίμονα όλα αυτά τα χρόνια αυτό το θεσμό και ποιοι τελικά θα επωφεληθούν. Τον ζητούσαν επίμονα ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, τον ζητούσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η Ένωση Ελλήνων Τραπεζών και άλλα τέτοια φιλανθρωπικά ιδρύματα, γιατί προφανώς έχουν να κερδίσουν πολλά από αυτή την υπόθεση και μάλιστα να κερδίσουν πολλαπλώς. Πρώτον, έχουν να κερδίσουν από αυτή καθ' αυτή τη διαδικασία διαμεσολάβησης, γιατί ακριβώς αυτές οι ενώσεις εκπροσωπούν το ισχυρό μέρος μιας διαφοράς, εκπροσωπούν εργοδότες, εκπροσωπούν τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, συνεπώς τους δίνεται ένα ισχυρό όπλο σε μια διαφανή διαδικασία να κερδίσουν όσα περισσότερα μπορούν έναντι των πιο αδύναμων μερών. Δεύτερον, έχουν να κερδίσουν γιατί θα ανοίξει μια ολόκληρη αγορά, μια τελείως καινούργια αγορά, με εταιρείες διαμεσολάβησης, με φορείς κατάρτισης και επιμόρφωσης διαμεσολαβητών, από την οποία αυτήν αγορά κάποιοι θα οικονομήσουν. Και μια από τις αιτίες της αντιπαράθεσης με τους δικηγορικούς συλλόγους που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα ήταν αν οι δικηγορικοί σύλλογοι θα έχουν το μονοπόλιο αυτών των κέντρων επιμόρφωσης ή αν αυτή η αγορά θα ανοίξει ακόμη περισσότερο. Και τρίτον, θα προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς όλη αυτή η διαδικασία εξοβελισμού, φτωχοποίησης
υπαλληλοποίησης μιας μεγάλης μάζας δικηγόρων που δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό με αυτές τις εταιρείες, που στην ουσία θα μιλάμε για πολυεπαγγελματικές εταιρείες που θα πολλαπλασιαστούν και οι οποίες μάλιστα για τη θέση του διαμεσολαβητή δεν θα είναι καν υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν δικηγόρους ή έστω απόφοιτους νομικής, αλλά αρκεί και οποιοδήποτε απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με όρους φτηνού εργατικού δυναμικού. Άρα δεν μιλάμε, επειδή ακούστηκε, για ένα νέο επάγγελμα απλά. Μιλάμε για μια νέα, πολύ κερδοφόρα αγορά, από την οποία θα κερδίσουν συγκεκριμένοι όμιλοι. Με ένα σμπάρο, συνεπώς, πολλά τριγώνια. Συμπερασματικά, η επέκταση και ενίσχυση του θεσμού της διαμεσολάβησης... Είναι λάθος, είναι 12 λεπτά. Η ενίσχυση του θεσμού της διαμεσολάβησης στρέφεται ενάντια στα λαϊκά στρώματα που αναγκάζονται να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους ετεροβαρών και επώδυνων συμφωνιών, πλήττει τα συμφέροντα των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων με χαμηλά εισοδήματα. Και με βασικό στόχο φυσικά η διαμεσολάβηση να καθιερωθεί ως βασική μορφή απονομής της δικαιοσύνης. Η δικαιολογία ότι το κάνετε για την επιτάχυνση, κατά τη γνώμη μας, είναι προσχηματική. Και αυτό προκύπτει από τα τεράστια κενά στις οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, την επίθεση σε εργασιακά δικαιώματα, την έλλειψη χρηματοδότησης στις δομές της δικαιοσύνης, την επιδείνωση των υλικοτεχνικών υποδομών και ούτω καθεξής. Φυσικά, δεν μιλάμε για μια πολιτική, το ξανάπαμε, που την ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία. Ξεκίνησε το 2010 με το ΠΑΣΟΚ, επεκτάθηκε με το νόμο 4512 του 2018 από το ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα η Νέα Δημοκρατία απλά βάζει τον κερασάκι στην τούρτα σε αυτόν τον απαράδεκτο θεσμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για τον νεοφιλελευθερισμό και στην ουσία βάζει την υπογραφή του σε ένα θεσμό που διαπνέεται ακριβώς από αυτή τη λογική και μάλιστα στο κρίσιμο δικαίωμα της προσφυγής στη δικαιοσύνη. Μας ικανοποιεί το σημερινό καθεστώς απονομής της δικαιοσύνης? Μας ικανοποιεί η ταχύτητα επίλυσης των διαφορών? Φυσικά και όχι. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνεται, η επιτάχυνση, με όρους παραβίασης δικαιωμάτων. Δεν μπορεί να γίνεται με όρους παραβίασης βασικών δικονομικών αρχών, όπως γίνεται με το θεσμό της διαμεσολάβησης, ούτε φυσικά με τους όρους μιας πολύ ακριβής και δυσπρόσιτης δικαιοσύνης. Μπορούν και πρέπει να καλυφθούν τα κενά σε δικαστές, σε δικαστικούς υπαλλήλους, σε υποδομές, να προχωρήσει η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην απονομή της δικαιοσύνης και όχι αυτό το τριτοκοσμικό χάος, στην κυριολεξία τριτοκοσμικό χάος, που επικρατεί στην πλειοψηφία των δικαστηρίων στη χώρα μας. Και σκεφτείτε την εικόνα. Σε λίγο καιρό, εταιρείες διαμεσολάβησης με πολυτελή γραφεία από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά μια αθλειότητα, ένα τριτοκοσμικό χάος με τις δάνες και όλη αυτή την εικόνα που ξέρουμε να υπάρχει σήμερα στην πλειοψηφία των δικαστηρίων της χώρας μας. Τελειώνω με την τροπολογία. Δεν θα πω αυτά που ήδη έχουν υποθεί, όμως ξαναρωτάμε για ποιο λόγο φέρετε αυτή την τροπολογία χωρίς συνεννόηση, που δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση όσον αφορά τους δικαστικούς λειτουργούς και τους εφέτες. Η απάντηση που έδωσε ο Υπουργός, κατά τη γνώμη μου, είχε τουλάχιστον ανακρίβειες. Λέτε ότι είναι προσωπικές απόψεις κάποιων μελών της Ένωσης Δικαστικών και Εισαγγελίων. Καταρχήν υπάρχουν 3 ή 4 δημοσιεύσεις. Είναι 8 από τα 15. 8 από τα 15 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελίων έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους σε αυτή την τροπολογία. Άρα δεν είναι μεμονωμένες απόψεις. Είναι οι 8 στους 15, η πλειοψηφία δηλαδή, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελίων.
Βεβαίως. Άμα δείτε στο site τους, ποιοι υπογράφουν, είναι οι 8 στους 15. Ναι, αυτό λέμε. Λοιπόν, δεύτερον, υπάρχει αντίστοιχη ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων. Και τρίτον, ανακριβές που είπατε, είναι ότι σας το ζήτησαν οι ίδιοι. Ενώ αυτό που σας ζήτησαν οι ίδιοι είναι η αύξηση των οργανικών θέσεων και ειδικά για τις θέσεις των Προέδρων Εφετών, το αίτημα είναι η αύξηση σε αριθμό που να αντιστοιχεί στους προεδρεύοντες εφέτες στα ποινικά δικαστήρια, όχι όμως με κατάργηση όπως γίνεται τώρα. Άρα λοιπόν, οι απαντήσεις που δώσατε για να δικαιολογήσετε τη συγκεκριμένη τροπολογία πάσχουν όλες από πολύ μεγάλη ανακρίβεια. Συνεπώς, το ερώτημα για ποιο λόγο το κάνετε παραμένει στο τραπέζι και πρέπει να απαντήσετε.